Βέβαια, είχαμε αυτή την εβδομάδα που πέρασε και μία αλλαγή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου ο Μπαμπατζάν μετακινήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και άλλωστε εκεί ήταν και η αρμοδιότητά του. Εκεί θα μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Και εισήλθε στην κυβέρνηση δίκαιη υπηρεσιακού Υπουργού των Εξωτερικών, δεν είναι ο κοινοβουλευτικός ο άνθρωπος, ο καθηγητής Αχμέντ Νταούτογλου. Πολλά λέγονται για τον Νταούτογλου. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή σε γενικές γραμμές, ο οποίος είναι Τούρκος του Τουρκεστάν. Δηλαδή αυτός έχει σχέση με την Τουρκία λόγω της Κεντρικής Ασίας. Έχει γεννηθεί στην Ταρσκέντη. Και υπάρχει και ένας άλλος καθηγητής, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο οποίος είναι και δικός μου γνωστός, συνδυόμεθα δηλαδή από παλιά χρόνια, από τα κάποιες δεκαετίες, όταν ήδη ήταν εκείνος φοιτητής και εγώ ήμουν καθηγητής, ο Ιλμπέρ Ορτάιλε, ο οποίος είναι ο υπαριθμόν ένα έτσι ιστορικός του καθεστώτος, λίγο πολύ του καθεστώτος του Ισλαμού, τραφούς καθεστώτος και όχι μόνον και ευρύτερων άλλων συνιστουσών εθνικιστικών κάπως έτσι. Ο Ιλμπέρ Ορτάιλε έχει πατέρα που είναι από τους Τάταρους του Βόλγα. Τάταροι του Βόλγα. Τα μάτια Τάταροι. Και η μητέρα του είναι Γερμανίδα. Και του έλεγα εγώ, βρε Ιλμπέρ, πώς βγαίνεις Τούρκος εσύ από τους Τάταρους του Βόλγα και από τη Γερμανία τη μάνα. Αυτά είναι τα περίεργα της Τουρκίας, αλλά δεν είναι τα μόνα δηλαδή, τα οποία υπάρχουν. Θέλω να σας πω ότι ο Νταούτογλου, σε αντιπαραβολή προς την κυρία Μακογιάννη, πλέον εκτείνεται. Δηλαδή η αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης στο πρόσωπο της Υπουργού των Εξωτερικών είναι εμφανέστερη τώρα με τον Νταούτογλου στο πιδάλιο του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Δηλαδή θα είναι πλέον ντροπή για την Ελλάδα η κυρία αυτή να συνεχίζει να είναι υπουργός των Εξωτερικών, για ένα πρόσθετο λόγο ότι στην Τουρκία έχουμε τον Νταούτογλου και θα πρέπει να υπάρχει μια αντίρροπη δύναμη με το χαμόγελο της επιτυχίας που της έχει συστήσει η επικοινωνιακή έτσι, παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη, δεν λύνονται τα προβλήματα. Τώρα, τι είναι ο Νταούτογλου, πολλά λέγονται. Θα ήθελα λοιπόν να πληροφορήσω τους τηλεθεατές ότι το βασικό του σύγγραμμα, που είναι η στρατηγική σε βάθος που λέει, αυτό σε βάθος στρατηγική με συγκίνησε εξ αρχής, είναι το 2001 μου φαίνεται έχει κυκλοφορήσει, αλλά με συγκίνησε εξ αρχής δεδομένου ότι και εγώ έχω ανατραφεί, δηλαδή που το πάμε, με την κοινωνιολογία σε βάθος, κατά το ψυχολογία σε βάθος. Βέβαια, κοινωνιολογία σε βάθος είναι sociologie en profondeur, ήταν το μια από τις θεωρητικές έτσι πατέντες του μεγάλου δασκάλου στην κοινωνιολογία, του Ζορζ Γκουρβίτς. Ο Ζορζ Γκουρβίτς ήταν εβραϊκής καταγωγής από τη Ρωσία, ο οποίος ήταν καθηγητής και πολύ μεγάλος καθηγητής στη Γαλλία, στο Σορβόνι είχε καταλήξει, και όλοι οι καθηγητές της δικής μου γενιάς και κάπως νεότεροι, όχι νεότεροι, μεγαλύτεροι από μένα, ο τελευταίος, ο μόνος διδάκτορας του Έλλην, με εκείνη τα περίφημα διδακτορικά, τα κρατικά διδακτορικά, doctorat ex lettre d'état, doctorat d'état ex lettre,
Ήταν ο Γιώργος Καβαδίας, ο οποίος πέθανε πριν μερικούς μήνες δυστυχώς, σε μεγάλη ηλικία, ο μόνος μετά την πράσινη. Αυτός λοιπόν την κοινωνιολογία σε βάθος την είχε εμπνευστεί από τον Φρόιντ με την ψυχολογία σε βάθος. Ο Ντόουτογλου κάνει αυτήν μια αναγωγή στην στρατηγική σε βάθος, κατά βάθος μέσα. Το βιβλίο του αυτό μεταφράζεται από την εξαίρετη μεταφράστρια τουρκικών έργων, τη Μαρία Τσότροπα, και την επιμέλεια της έκδοσης την έχω εγώ. Θα εκδοθεί, θα κυκλοφορήσει από έναν πολύ γνωστό και πολύ σοβαρό εκδοτικό οίκο σε λίγο χρόνο, σε λίγο χρονικό, σε λίγο χρόνο. Δηλαδή ξεκίνησε η μετάφραση, τα δικαιώματα είχαν εξασφαλιστεί εδώ και 1,5 μήνα. Και θα είναι ευχής έργων όλοι οι πολιτικοί να το διαβάσουν, οι δικοί μας, για να αντιληφθούν και πού το πάει η Τουρκία. Λοιπόν, ο Νταούτογλου, ποια είναι. Δεν ενδιαφέρον τι η πολιτική μας το πάει η Τουρκία, κύριε καθηγητά μου. Τι λέτε τώρα. Γιατί, αν τυχόν αυτό δεν γνωρίζουν, ποιος είναι και ο λόγος ύπαρξής τους, μόνο για να παίρνουν το μισθό. Ναι. Ή να κάνουν τις διάφορες κομπίνες. Ναι. Από εδώ, από εκεί δηλαδή. Ναι. Ξέρετε κάτι άλλο εσείς. Τι να σας πω. Κοίταξε να δεις κάτι, κύριε. Τάω. Κύριε Χούντα, θα σας το πω έξω από τα δόντια. Ναι, ναι. Αυτό είναι παρενθετικό και θα έρθω. Η κατάσταση είναι πραγματικά αποκαρδιωτική και εξοργιστικά αποκαρδιωτική. Είναι τραγική η κατάσταση. Κατόρθωσαν να αυτοχειριάσουν την Ελλάδα, να την αυτοκτονήσουν, σε θέματα τα οποία έχουν σχέση προς την εξωτερική πολιτική. Είναι πλέον μία μικρή λεπτομέρεια στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κράτος δευτέρας και τρίτης διαλογής. Η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να διαδραματίσει κανένα ουσιαστικό ρόλο, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε στη Μέση Ανατολή. Κοίταξε κάτι. Ο Νταούτογλου, ο οποίος είναι γεννημένος το 1959, δηλαδή έχουμε μια διαφορά ηλικίας με εμένα, δηλαδή σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι ο Νταούτογλου δεν έχει ζήσει γεγονότα όπως ήταν η γέννηση του Κυπριακού και η συνθήκη της Ζυρίχης, ή μάλλον η συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου και η εξέλιξη του Κυπριακού, για παράδειγμα, σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά απλούστατα και αυτός πληροφορείται από τα βιβλία και την ιστορία, ξέρω, την διαβάζει, έτσι τη μαθαίνει. Υπάρχει διαφορά να έχεις βιώσει μια ιστορική περίοδο, κύριε Χούντα, από το ότι διαβάζεις σε βιβλίο. Θα μου πεις, δεν ζήσαμε την άλωση της πόλης, τη μελετήσαμε από τους ιστορικούς και βεβαίως έχουμε μορφώσει μια γνώμη. Αλλά θα ήταν διαφορετικά αν την είχαμε ζήσει την ίδια. Αυτό είναι μια, αν θέλεις, αρνητική διάσταση στην ιστοριογραφία. Όταν είσαι υποχρεωμένος από την ιστοριογραφία να πληροφορείσαι τα γεγονότα, τότε εκεί χρειάζεσαι μεγαλύτερη κρίση και μεγαλύτερη, αν θέλεις, ανοχή σε διάφορες αντιϊστάμενες απόψεις, οι οποίες εκτίθενται με τη μορφή των ιστορικών πραγματιών.